Σήμερα γιορτάζει η Γενοβέφα, εντάξει, σπάνιο αλλά όχι άγνωστο, όμω γιορτάζει και η Γενεβιέβη, το οποίο όνομα είναι σαν τα προφυλακτικά που είχα όταν ήμουν μικρό. Υπάρχει! αλλά είναι αχρησιμοποιητό. Το 236 θα φύγει από τη ζωή ο Άγιο Αντέρο ή Ανθυρό ελληνική καταγωγή Πάπα τη Ρώμη. Ορίστε, μέχρι και Πάπα έχουμε βγάλει. Τι μα λείπει δηλαδή σαν έθνο εκτό από τη σοβαρότητα. Σαν σήμερα το 1496 ο Λεωνάρντο Νταβίντσι δοκιμάζει αν επιτυχώ να πετάξει με υπτάμενη μηχανή. Και αν αναρωτιέσαι, Ακροατή μου, όχι, δεν είναι σήμερα η ημερομηνία του θανάτου του. Το 1850 ο αγγλικός στόλος με πρόσχημα την αποζημίωση του Δαβίδ ευρεοπορτογάλου με αγγλική υπηκότητα, καταπλέει στον Πειραιά και απειλεί να αποκλείσει όλα τα ελληνικά παράλια αν δεν ρυθμιστούν οι εκκρεμότητε μεταξύ των δύο χωρών. Το 1911 θα φύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, σημαντικός Έλληνας διηγηματογράφος και ποιητής, ο οποίος, όταν του πρότειναν δουλειά σε εφημερίδα με μισθό 150 δραχμές απάντησε «μου φτάνουν και 100». Γεγονός που αποδεικνύει ότι πολύ καλά έκανε και έγινε λογοτέχνης και όχι έμπορος ή διοργανωτής πληστηριασμών π.χ. Το 1951 σαν σήμερα θα φύγει από τη ζωή ένας ακόμη άνθρωπος των γραμμάτων, ο Γεώργιος Δροσίνης, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος. Σαν σήμερα το 1956 θα γεννηθεί ο Μελ Γκίψον, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, πατέρας εννέα παιδιών και θειασότη διαφορών περίεργων θεωριών. Στις 3 Ιανουαρίου του 1962 ο Πάπας Ιωάννης ο 23ος αφορίζει τον Φιντελ Κάστρο. «Δεν του κόβατε τα πουρα καλύτερα, Πάπα μου. Τι απάνθρωπη τιμωρία ήταν αυτή. Υπάρχει περίπτωση αν τον ρωτούσε το φιντελ πριν πεθάνει, τι σου έκανε ο Πάπας να μην λάμβανε στην απάντηση που ίσως φαντάζεσαι. Το 1969 γεννιέται στη Γερμανία ο πιλότος της Φόρμουλα 1 Μικαέλ Σουμάχερ. Σαν σήμερα το 1977 ιδρύεται η εταιρεία τεχνολογίας Apple με σήμα ένα δαγκωμένο μήλο. Σαφή προτροπή στην κατανάλωση εποχιακών φρούτων από πρωτόπλαστους ή αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά στον Βρετανό μαθηματικό Alan Turing. Αλλά δεν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά πόσο πιο σαφές να το κάνουμε. Στις 3 Ιανουαρίου του 1995 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ανακοινώνει ότι 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν προσβληθεί από τον ιό του AIDS. Σήμερα είναι σχεδόν απόλυτα ελεγχόμενος και ελάχιστα θανατηφόρος λόγω της ανάπτυξης θεραπείων και φαρμάκων από την παγκόσμια κοινότητα που σκοπό έχει την αλλίωση του γενετικού υλικού των εκλεκτών, την ιατρική κοινότητα εννοώ. Σας ευχαριστούμε και ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους των εκλεκτών. Σαν σήμερα το 2009 κυκλοφορεί για πρώτη φορά το διαδικτυακό νόμισμα bitcoin και τόσα χρόνια μετά ούτε τι είναι έχουμε καταλάβει, ούτε που χρησιμεύει, ούτε τι αγοράζεις με αυτό. Το μόνο που ξέρουμε είναι μια εικονική τεράστια αξία και αρχίζω να πιστεύω ότι η αξία του είναι πιο κοντά στα χαρτονομίσματα της Μονόπολη παρά στα νομίσματα συναλλαγών. Και αυτά είχαμε και σήμερα κροατή μου. Μέχρι αύριο που θα σου πω άλλα πραγματικά γεγονότα με σάλτσες και κερασάκια να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία. Που ξέρεις μπορεί να είσαι εσύ που κάποια στιγμή στο μέλλον θα γίνεις πάπας της Ρώμης ή θρηλυκός πιλότος της Φόρμουλα 1. Ιδανικά θα γίνεις και τα δύο και θα προσπερνάς επικίνδυνα με τη βοήθεια του Θεού.